Στα εκτεταμένα προβλήματα υποστελέχωσης της παιδοχειρουργικής και της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, αναφέρθηκε σε επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής Ηρακλείου του Πασόκ Ελένη Βατσινά, η οποία ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου σκοπεύουν ως κυβέρνηση να κινηθούν προκειμένου να λύσουν προβλήματα. Θα προχωρήσετε και πότε στην πλήρη στελέχωση του τμήματος παιδοψυχιατρικής του Παγνή? Θα υπάρξει κάλυψη μόνιμων θέσεων εργασίας παιδοχειρουργού στο Παγνή και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος? Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι το μεγάλο πρόβλημα στο χώρο της υγείας ως προς τη στελέχωση πλέον είναι ότι κηρύσσονται άγονοι διαγωνισμοί, καθώς δεν ανταποκρίνονται γιατροί για να στελεχώσουν τις θέσεις. Για τις κενές θέσεις έχουμε προκηρύξει. Για αυτές που κηρύχαν άγονες, προκηρύξαμε σε ορισμένες περιπτώσεις και με αυξημένα μπόνους που πάλι βγήκαν άγονες. Και τώρα στη διαδικασία της επανακηρύξουμε για τρίτη φορά. Θέλω να θέσω και στο σώμα και εσάς και πρώτη φορά και το δικό σου νομό προφανώς, αλλά όλη την Ελλάδα. Το μεγάλο μας πρόβλημα πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι οι προκηρύξεις θέσεων. Έχει το 2024 το Υπουργείο Υγείας το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων από καταβολής του ΕΣΥ. 10.000 προσλήψεις μπορούμε να κάνουμε μονίμως προσωπικού φέτος. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Το πρόβλημα είναι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας τα απογευματινά χειρουργεία ως μία από τις αλλαγές τις οποίες προχωρούν προκειμένου να ενισχύσουν τα οικονομικά κίνητρα για να γίνουν ελκυστικότερες οι θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας για τους γιατρούς, ανέφερε ότι όσοι διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι θα επαναπροκηρύσσονται. Δεν φταίει ούτε η ιδιωτική πρωτοβουλία, ούτε οι κλινικές εξωτερικού, ούτε και οι ιατροί και οι νοσηλευτές που προτιμούν καλύτερες συνθήκες για να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή θέλουν να αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. Έχουμε γιατρούς ήρωες και νοσηλευτές ήρωες που στήριξαν τη δημόσια υγεία και στις δύσκολες εποχές του COVID και μέχρι σήμερα. Προβληματιστείτε, τους πάμε προβλήματα πολλά. Στο Παγνή λιγότερα, στο Ρέθυμνο περισσότερα, στη Ράπετρα περισσότερα. Στα Χανιά αρκετά. Ο Υπουργός Υγείας, απαντώντας στην Ελένη Βατσινά, σημείωσε ότι στην Κρήτη το Παγνή είναι το νοσοκομείο με τα λιγότερα προβλήματα, ανακοινώνοντας ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα βρεθεί στο Ηράκλειο με επίκεντρο τα προβλήματα της υγείας, κάνοντας επαφές και σχεδιάζοντας λύσεις. Για το λόγο μου ότι θα έρθω στην Κρήτη σύντομα, ασφαλώς όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων θα είναι προσκεκλημένοι για να κάνουμε μια συζήτηση τι πραγματικά μπορεί να γίνει σε ρεαλιστικούς χρόνους. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει τόσο να λέμε ωραίες κουβέντες, με νοιάζει στο τέλος τι γίνεται.